αρκετά προβλήματα προκάλεσαν οι θυελώδεις άνεμοι που έπνεαν στην Ηλία από τη νύχτα. Σημειώθηκαν αποκολλήσεις και παρασύρσεις αντικειμένων κάθε μεγέθους, τα οποία διασκορπίστηκαν παντού, ευτυχώς χωρίς να συμβεί κάποιος τραυματισμός. Από τη μανία των ανέμων δεν γλίτωσαν ακόμα και μεγάλα δέντρα, αρκετά εκ των οποίων ξεριζώθηκαν, ενώ δεκάδες ήταν οι περιπτώσεις πτώσης μεγάλων κλαδιών σε διάφορα σημεία εντός των αστικών κέντρων αλλά και στην περιφέρεια. Σε αρκετές περιπτώσεις χρειάστηκε η παρέμβαση της πυροσβεστικής για την απομάκρυνσή τους, ώστε να αποκατασταθεί η κυκλοφορία αλλά και να μην υπάρξει κίνδυνος ατυχήματος για πεζούς και οδηγούς. Από την κακοκαιρία δοκιμάστηκαν ξανά αρκετές αγροτικές περιοχές στους δήμους Ήλιδας και Πηνιού, αλλά και στον Ηλιακό Κάμπο. Όπως αναφέρουν αγρότες από τα χωριά Κόρυβος, Σαβάλια και Αμπελόκαμπος, το φαινόμενο άρχισε νωρίς το πρωί και αρκετές ώρες αργότερα συνεχιζόταν το καταστροφικό του έργο. Θερμοκήπια, στάβλοι, καλλιέργειες και χειροστάσια βρέθηκαν στο έλεος των θυελωδών ανέμων, όπου ξύλωσαν στην κυριολεξία στέγαστρα, σίδερα και νάιλον, προκαλώντας σοβαρή οικονομική ζημιά στους ιδιοκτήτες τους. Αρκετοί από αυτούς ξεκινούν αυτή την περίοδο τη φύτευση νέων καλλιεργειών. Με τα σημερινά δεδομένα και την εικόνα της καταστροφής που άφησε πίσω η κακοκαιρία, αδυνατούν, όπως λένε, να συνεχίσουν και ζητούν βοήθεια από την πολιτεία. Ζημιές σε καταστάσεις στάβλων, χειροστάσια από εκεί, θερμοκήπια, σανί. Και πέρυσι είχε γίνει και πρόπερσι είχε γίνει, αλλά τώρα έχει γίνει πολύ ζημιά. Ναι. Εδώ η γειτονά μου έχει 50 σήμερα θερμοκήπια, ολική καταστροφή. Ναι. Στέγες, από στην αποθήκη από εκεί μέσα στο χειροστάσιο, ναι, και πολλά άλλα. Η σανί, ναι, και πολλά άλλα. Είναι, έχουν γίνει μεγάλες ζημιές. Ξαφνικά ξυπνήσαμε 7 η ώρα, από τις 6 η ώρα ξεκίνησε το φαινόμενο και χτύπησε θερμοκήπια, καταστάσεις, στάβλους. Δεν έχει αφήσει τίποτα, έχει γίνει πυρική καταστροφή. Ναι. Σε ποιες περιοχές τι άκουσε? Εγώ άκουσα Δήμο Ήλιδας, έχει γίνει Σαβάλια, Μαλιάδα, Μαλαθιά, Αμπελόκαμπος, που είμαστε εμείς εδώ πέρα. Μας έχει γίνει μεγάλη ζημιά στα θερμοκήπια. Τώρα ξεκινάμε την καλλιέργεια της ντομάτας που σπέρνουμε ντομάτα. Μας έχει αφήσει πάλι στο έλεος του Θεού. Είναι μεγάλη ζημιά. Θέλουμε κι εμείς, δεν ζητάμε και τίποτα, έχει γίνει να κάποιος αρμόδιος να έρθει να. Ναι. Εγώ έχω πάθει μεγάλη ζημιά με τα θερμοκήπια, μου τα ξύλωσε ολοσερός. Είμαστε στον Αμπελόκαμπο. Μου τα ξύλωσε όλα, ετοιμάζομαι να βάλω εγώ καλλιέργειες μέσα, ετοιμάζομαι να βάζω τα καρπούζα μου και αυτά. Είχα μαρούλια μέσα, μου τα κατάστρεψε. Για πόσα στρέμματα μιλάμε? Για 20 στρέμματα. 20 στρέμματα θερμοκήπια. Ναι, ναι. Είχα μέσα στην καλλιέργεια, είχαμε βάλει τώρα μαρούλια και ετοιμαζόμουν να τα μαζέψω για να βάλω μέσα τα καρπούζα μου. Και δεν έχει μείνει τίποτα. Ναι. Δεν έχει μείνει τίποτα. Αυτό ξεκίνησε από τα ξημερώματα μέχρι και τώρα ακόμα ξυλώνει. Ακόμη ξυλώνει, ναι, έχει δυνατό αέρα. Ναι. Δεν μπορώ. Έχει ξανασυμβεί στην περιοχή? Έχει ξανασυμβεί πριν κάποια χρόνια, αλλά τώρα τελευταία μας έχει ανατινάξει, ναι.